Κοντά μου είναι ο. Κοντά μου είναι ο προπονητής του Πο Ψυχικού, ο Γιώργος Πυράκης. Coach, νικήσατε 2-0 σήμερα την Αλσούπολη. Θα ήθελα να μου πεις τι έφταξε το πρώτο ημίχρονο και η ομάδα έτσι δεν μπορούσε να είναι όσο απαιτητική θα ήθελε. Γιατί κακά τα ψέματα αυτή ήταν που ήθελε το μάτς περισσότερο σήμερα. Και επίσης τι άλλαξε τελικά στο δεύτερο ημίχρονο και είδαμε πραγματικά μια ομάδα πολύ καλή να πετυχαίνει 2 γκολ και να έχει ευκαιρίες να πετύχει και κάποιο ακόμα στη συνέχεια. Καταρχήν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η νίκη που κάναμε σήμερα. Μας δίνει δυνατότητες για τη συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο, ξεκίνησαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε ένα 20 λεπτό καλό. Πήρε μια πρωτοβουλία η ομάδα της Αλσούπολης, η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Μας δημιούργησε κάποια θέματα και επειδή υπάρχει πίεση βαθμολογική για μας αυτή τη στιγμή, γιατί πρωτεύω να σωθεί, να πάρει βαθμούς η ομάδα για να σωθεί, αυτό είναι μπούμερα για μας και με το αποτέλεσμα να χάσουμε κάποιες προσωπικές μονομαχίες για να μην έχουμε την καλή απόδοση στο πρώτο ημίχρονο. Μιλήσαμε με τα παιδιά στο ημίχρονο. Βελτιώσαμε κάποια πράγματα και αυτό βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο που είμαστε πάρα πολύ καλοί, πολύ πιεστικοί. Με αποτέλεσμα να πετύχει 2 γκολ, να έχει ευκαιρίες. Πάλι στο τελευταίο δεκάλεπτο είχαμε μια αδράνεια, αλλά ήταν πιο πολύ για μας αυτή τη στιγμή μετράει η ουσία και το αποτέλεσμα παρά το ποιοτικό ποδόσφαιρο. Γιατί η βαθμή ομάδα ψάχνει βαθμούς αυτή τη στιγμή. Το αποτέλεσμα πάντως είναι πολύ καλό, μας δίνει όθηση για τη συνέχεια. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν, βοήθησαν και πάρα πολλοί αλλαγές που βγήκαν μέσα. Παρότι είχαμε κάποια θέματα με τραυματισμό, όπως ο Λεοντίου, που είναι βασική μόνα που έλειπε από το παιχνίδι. Και τώρα κοιτάμε τη συνέχεια που είναι το παιδί με την Κορονίδα, το οποίο είναι, θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο ακόμα από την Αλσούπολη. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι φαινομενικά αδιάφορη και αυτές οι ομάδες δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Συνήθως γίνονται ζημιές στα παιχνίδια. Γενικά η ομάδα προσπαθεί πάρα πολύ, πάντα από αντίξωες συνθήκες, γιατί έχω ξαναπεί ότι οι προπονήσεις εμάς γίνονται 10.30 το βράδυ, τελειώνουν στις 12 και όπως αντιλαμβάνεστε αυτό είναι πολύ μεγάλο μειονέκτημα για την ομάδα, επειδή δεν έχουμε γήπεδο. Τα παιδιά τα αποκρίνονται πολύ καλά, υπάρχει το άγχος και αυτό είναι λογικό αυτή την περίοδο. Από εκεί και πέρα πρέπει να δουλέψουμε τα δεδομένα που έχουμε, συνεχίζουμε. Θέλω πάντως να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο. Γιατί είναι πολύ σημαντική βοήθεια, όχι μόνο στα εντός έδρας, μας ακολουθεί και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς για τον κόσμο και θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Συνεχίζουμε για τη συνέχεια και πιστεύω ότι η ομάδα θα καταφέρει τελικά να υλοποιήσει το στόχο που είναι παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Κόουτς, πάντως δεν είναι η δυνατότητα στην ομάδα να χτίσει σιγά ένα ήττο σερί. Νομίζω είναι 3 μάτς τώρα ήττη και αν κερδίσει την Κορονίδα μπορεί τώρα. Δεν είναι μια δυνατότητα τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι ενώ η ομάδα τα τελευταία παιχνίδια σκοράρει, δεχόταν και εύκολα γκολ. Και στα δύο τελευταία παιχνίδια με τον Ολυμπιακό Λεωσίων, που θεωρώ εγώ είναι ίσως από την πιο ποιοτική ομάδα στη Β' κατηγορία, με πολύ καλούς παίχτες, κρατήσαμε το 0 εκεί. Και ακολούθησε και το σημερινό παιχνίδι που κρατήσαμε το 0 με ένα καθαρό σκορ. Αυτό δίνει και καλή ψυχολογία, δηλαδή ότι και μπορούμε να σκοράρουμε και μπορούμε να κρατήσουμε και το 0. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την ομάδα και βοηθάει τα παιδιά πάνω σε αυτό. Η άμυνα σου δίνει το. Σου δίνει βαθμό. Όλα ξεκινάνε από την άμυνα. Κακά τα ψέματα. Και αυτό που ζητάω τα παιδιά, από την άμυνα ξεκινάει. Από την επίθεση ξεκινάει ο τερματοφύλακας και από την άμυνα ξεκινάει ο πρώτος επιθετικός. Αυτό είναι νόμος στο ποδόσφαιρο και δεν μπορεί να αλλάξουν και πάνω σε αυτό δουλεύουμε στις προπονήσεις που κάνουμε. Κότσου, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.